Τον κύριο Κούμα, τι έχει να πει για αυτό το περιστατικό, αν έχει ενημερωθεί ο άνθρωπος. Γιατρέ, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι κάτι που μας δείχνει και την εικόνα στα ΤΑΕΠ, τη μεγάλη εικόνα, αν θέλετε. Νομίζω θα συμφωνήσω με αυτόν. Για το συγκεκριμένο περιστατικό, πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που έχει διαταχθεί η έρευνα, σε όποιον επίπεδο, πρέπει να αναμένουμε τα απορίσματα, τα αποτελέσματα, ώστε με σιγουριά να μιλούμε για το τι συνέβη και τι δεν συνέβη. Χωρίς να προσπαθήσουμε μέσω αυτών, θεωρώ, να επιρρύψουμε εκατέρωθεν, δηλαδή ή εμείς οι λειτουργοί υγείας ή ο ασθενής, οι γονείς, ευθύνες. Στο τέλος της ημέρας, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε όλοι μας είναι την υγεία του παιδιού. Σίγουρα. Από εκεί και πέρα, ναι, σίγουρα αυτόν που το συγκεκριμένο περιστατικό, όλα αυτά που περιγράφονται, αποδεικνύει ότι παρόλο που έχουν περάσει ήδη 5 μήνες από την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, υπάρχουν ιδιαίτερα κενά σε αυτόν τον τομέα που αφορά τα ζητήματα πρώτων βοηθειών. Έχουμε προκαλέσει, και εδώ βάζουμε και τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν, εμείς οι γιατροί, πιθανότατα, μια ιδιαίτερη σύγχυση στους ασθενείς. Ποιος δικαιούται, να πάει στις πρώτες βοήθειες. Με ποιον τρόπο και με ποιον άλλον τρόπο. Πόσα θα πρέπει να πληρώσει και πόσα να μην πληρώσει. Αν χρειάζεται παραπτυχό από προσωπικό γιατρό ή όχι. Τι κάνουν οι προσωπικοί γιατροί στις μη εργάσιμες ώρες. Με ποιον τρόπο πρέπει να αποστείλουν στις πρώτες βοήθειες. Καλούμε τους ασθενείς, ενώ δεν έχουν ιατρικές γνώσεις ούτε καν νοσηλευτικές, να αξιολογήσουν τον εαυτό τους. Και αν είναι 4 ή 5, καλύτερα να μην πας στις πρώτες βοήθειες. Εντάξει, το ξαναρωτήσαμε αυτό το πράγμα, ειδικά με τον προσωπικό γιατρό. Άμα ο άλλος είναι χάγια, πώς θα προλάβει να περάσει από τον προσωπικό γιατρό, να του πει, να το δει, αν έχει άλλα ραντεβού και μετά να πάει, δηλαδή. Το αντιλαμβανόμαστε, κύριε Κημήτρη, αυτό. Αλλά το θέμα είναι το χάλια, σε ποιον επίπεδο είσαι χάλια στο τέλος της ημέρας. Ναι, εγώ το βάζω απλοϊκά ως ασθενής, ας το πούμε. Ότι είναι αυτό που νιώθει. Να υπενθυμίσω τη θέση της συντεχνίας. Όταν βγήκε εκ μέρους του ΟΚΙΠΗ μια οδηγία που τους καλούσαν τους ασθενείς, εμείς προτάξαμε ένα επιχείρημα. Μα πώς απαιτείται από τον ασθενή να μην πάει στις πρώτες βοήθειες. Ο καθένας θεωρεί ότι είναι χάλια, σε εισαγωγικά, να το πάω αυτό. Ναι. Άρα είναι το σύστημα. Το σύστημα δεν έχει καταφέρει ακόμα να οργανωθεί και στο τέλος της ημέρας την πληρώνουν σίγουρα οι ασθενείς πρώτοι και μετά του οποιοδήποτε βαθμού λειτουργεί υγείας. Είτε είναι νοσηλευτής στη διαλογή των πρώτων βοηθειών, είτε είναι γιατρός αυτό μέσα. Αυτό θα σας έλεγα τώρα, γιατί δημιουργείται και μια εικόνα για τη νοσηλεύτρια. Είπατε και εσείς, είναι η έρευνα σε εξέλιξη, αλλά καμιά φορά πρέπει να μπούμε και στα παπούτσια αυτών των ανθρώπων. Οι νοσηλευτές ανοίγουν την πόρτα για να περάσει ο επόμενος και έξω είναι ένα χάος. Και ουρές και πόσοι περιμένουν, και άντε εκεί να κάνει διαλογή. Και τώρα πέτε τη έφυγε. Ένα παιδί λέει στον πατέρα και δεν έδωσε τη δέουσα σημασία και πείτε γινόταν και κάτι κακό. Αλλά ο κάθε ασθενής και ο κάθε γονιός που είναι εκεί με το παιδί του δεν τον ενδιαφέρει από τους υπόλοιπους. Βλέπει το παιδί του και τον ενδιαφέρει από αυτό. Και δεν θέλει πολλά και για να γίνει μήλος η κατάσταση εκείνη τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό που καυστηριάζουμε και εξασκούμε κριτική είναι γιατί. Ενώ όλα αυτά τουλάχιστον στον μεγαλύτερο βαθμό ήταν προβλέψιμα. Έχουμε να κάνουμε με την υγεία. Όταν κάποιοι έλεγαν ότι μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε. Και στην υγεία πάντα δυστυχώς μπορεί, είναι το ένα περιστατικό που μέτρα. Αυτό που δυστυχώς δεν έχει θετική κατάληξη. Ακριβώς. Πείτε ότι γινόταν κάτι κακό για το παιδί, τι θα λέγαμε σήμερα. Αυτό είναι. Γιατί δεν μπορούμε ορισμένα πράγματα τα οποία είναι προβλέψιμα να τα είχαμε προβλέψει και να εφαρμόσουμε μέτρα. Το θέμα είναι όμως ότι έφυγε, πήγε στο ιδιωτικό νοσηλευτήριο μόλις ήταν το παιδί, αμέσως έγινε εισαγωγή. Εντάξει, αυτό δεν θα το συζητήσω, είναι στα πλαίσια, θεωρώ, της έρευνας.